Χαίρετε. Το θέμα της εργασίας μας είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι εισηγητές Παπαδοπούλου Σωτηρία, Χρυσικού Βασιλική και Γουριώτη Κλεονίκη. Οι μαθησιακές δυσκολίες υφίστανται όταν έχουμε αποτυχία στις σχολικές επιδόσεις. Αναφέρονται στις δυσκολίες εκείνες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο γραπτό λόγο, δηλαδή στην ανάγνωση και τη γραφή, αλλά και στα μαθηματικά. Διακρίνονται σε δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία και δυσαριθμισία. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες έχουν αυξημένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, οι επιστήμονες αναζητούν νέες μεθόδους και εργαλεία για να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να ενισχύσουν τον ενδιαφέρον των μαθητών αυτών. Η επαυξημένη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μεγάλη μερίδα της επιστημονικής κοινότητας ως η κατάλληλη για την διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Τι είναι όμως η επαυξημένη πραγματικότητα? Είναι μια τεχνολογία που συνδέει τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο, προσθέτοντας στον πραγματικό κόσμο ψηφιακό περιεχόμενο όπως εικόνες 3D, animation, βίντεο, ήχο και άλλα. Είναι μια τεχνολογία η οποία διεγείρει πολλές αισθήσεις ταυτόχρονα και προσφέρει ποικιλία ρεθισμάτων και ως εκ τούτου παρέχει μια ποικιλία χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης και εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία. Πολλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητά της στην διδασκαλία ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας των τελευταίων 10 ετών, η οποία προσπάθησε να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα. Ποιο είναι το δείγμα των συμμετεχόντων της κάθε έρευνας και ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του? Ποιος είναι ο σκοπός της κάθε έρευνας από τη χρήση της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες? Ποια τα αποτελέσματα της κάθε έρευνας? Χαρακτηρίζεται ως θετική ή αρνητική η επίδραση της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες? Η μεθοδολογία αφορούσε τη συλλογή ερευνών της τελευταίας δεκαετίας, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναζητήσεις στο Google Scholar και το ResearchGate, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά όπως Augmented Reality ή AR, σε συνδυασμό με τις λέξεις κλειδιά Learning Disabilities ή συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, που σημαίνει δυσλεξία, και η δυσκαλκούλια, που είναι η δυσαριθμισία. Οι έρευνες έπρεπε να πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως το να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα, να έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, να έχουν δημοσιευτεί την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από το 2011 έως το 2020, να μην είναι review papers, δηλαδή να έχουν δείγμα συμμετεχόντων και να βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα και φυσικά, να μπορούν να απαντήσουν στα ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το δείγμα των ερευνών και τα χαρακτηριστικά του. Ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη έρευνα του 2020, έχουμε ένα δείγμα για το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβή αριθμό συμμετεχόντων και ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και επίσης δεν διευκρινίζεται ποια μαθησιακή δυσκολία αφορά. Γνωρίζουμε την ηλικία του δείγματος, ότι είναι παιδιά 7 έως 9 ετών, δηλαδή παιδιά δημοτικού. Η Μιουντή et al. Το 2019 έκανε δύο έρευνες πάνω στη δυσαριθμισία σε παιδιά δημοτικού. Παρατηρούμε όμως ότι μόνο στη μία έρευνα και συγκεκριμένα στη δεύτερη αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος, η ηλικία και το φύλο. Οι Αβίλα Πεσάντες με έρευνα της ίδιας χρονιάς έχουν έως δείγμα 40 συμμετέχοντες, 18 αγόρια
και 22 κορίτσια, παιδιά δημοτικού, ηλικίες 7 ως 9 ετών. Και αυτή η έρευνα επικεντρώθηκε στη δυσαρρυθμισία. Η Gupta et al. Το 2019 μας δίνουν όλες τις πληροφορίες για το δείγμα της έρευνάς τους. Από 14 άτομα δείγμα, 5 αγόρια και 9 κορίτσια συγκεκριμένα, είναι όλα παιδιά με βασικές δυσκολίες, ηλικίας 12-14 ετών και προβλήματα ανάγνωσης. Το 2018, η Tenemasa et al. Ασχολήθηκαν με την δυσλεξία και την δυσαναγνωσία με ένα δείγμα 11 ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητών ηλικίας 8-11 ετών. Η Ρέκα και Μενίτο είχαν ένα δείγμα 86 ατόμων, 8 ετών, από τα οποία 3 αγόρια ήταν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Η Λίνε Τόλ, το 2016, σε δύο έρευνες που έκαναν πάνω στην δυσαναγνωσία, τη δυσορθογραφία και τη δυσαρρυθμισία, είχαν ως δείγμα παιδιά δημοτικού 6-12 ετών. Στην πρώτη έρευνα το δείγμα ήταν δύο αγόρια ηλικίας 11 ετών με μαθησιακές δυσκολίες και στη δεύτερη 21 άτομα, 14 αγόρια και 7 κορίτσια, όλα με μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, οι ΣΥΝΚ ασχολήθηκαν με παιδιά νηπιαγωγείου ηλικίας 3-6 ετών, χωρίς να δίνουν επιπλέον πληροφορίες για το δείγμα τους. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το σκοπό των ερευνών στο πεδίο αυτό. Όλες οι έρευνες είχαν ως σκοπό να αναπτύξουν εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας πάνω σε συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες. Οι Ράχμαν et al. Προσπάθησαν να αναπτύξουν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που σχετίζεται με μάθημα της ανατομίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι Μιουντί et al. Αξιολόγησαν δύο εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας βασισμένες στην οπτικοποίηση και διερεύνησαν παθητικές λειτουργίες που βοηθούν στην δυσαρρυθμισία. Οι Avila Pesantes ανέπτυξαν ένα augmented reality serious game για μαθητές με δυσαρρυθμισία. Οι Gupta et al. Ανέπτυξαν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για smartphones με σκοπό να παρέχουν στα άτομα αυτά τρόπο να απορροφούν την πληροφορία και να την αξιοποιούν στον πραγματικό κόσμο. Οι Tenemasa et al. Είχαν σκοπό να ελέγξουν αν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές μπορεί να οδηγήσει σε τοπισμό διαταραχών γραφής και ανάγνωσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η Ρέκα και Μενίτο ανέπτυξαν το Augmented Smart Book ως υποστήριξη σε άτομα με δυσλεξία, προσπαθώντας να κατανοήσουν εάν οι καινοτόμες και ελκυστικές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας μπορούν να ενισχύσουν συγκεκριμένες ικανότητες. Η Λίνε Τόλ, στην πρώτη έρευνα, μελέτησαν τα αποτελέσματα χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας σε παιδιά με δυσαναγνωσία, αναπτύσσοντας μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές και στη δεύτερη ανέπτυξαν μια διαδραστική εφαρμογή για κινητά για να διευκολύνουν στην εκμάθηση γεωμετρίας. Τέλος, η ΣΥΝΚ et al. Δημιούργησαν ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό εργαλείο, χρησιμοποιώντας την επαυξημένη πραγματικότητα για τις ανάγκες δύο εκπαιδευτικών οργανισμών στη Μουμβάη. Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τα αποτελέσματα χρήσης των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Όπως φαίνεται στον πίνακα, η μεγαλύτερη μερίδα επιστημόνων απέδειξε ότι η επαυξημένη πραγματικότητα ενισχύει την ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Άλλες δύο έρευνες υποστήριξαν την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό υλικό, τους καθηγητές, αλλά και τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης. Επίσης, παρατηρήθηκαν θετικά αποτελέσματα σε μαθητές με δυσαρρυθμισία. Οι Gupta et al. Παρατήρησαν μείωση του συνολικού χρόνου ανάγνωσης κατά 21,03% και οι Ράχμαν et al. Υποστήριξαν ότι η επαυξημένη πραγματικότητα διεγείρει πολλές αισθήσεις ταυτόχρονα, καθώς και την περιέργεια και εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την επίδραση της επαυξημένης πραγματικότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι περισσότερες έρευνες απέδειξαν αυτή την θετική επίδραση.
Οι μαθητές απορρόφησαν αποτελεσματικά τη γνώση, διατηρώντας το ενδιαφέρον και βελτιώνοντας την πρόοδό τους. Όμως υπήρξαν και ερευνητές, οι οποίοι συνιστούν περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς επίσης υποστήριξαν ότι η υπαυξημένη πραγματικότητα είναι μια δαπανηρή τεχνολογία για λειτουργία σε μεγάλη κλίμακα και δημιουργεί και επιπλέον άγχος σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η υπαυξημένη πραγματικότητα είναι κατάλληλη τεχνολογία για μαθητές με βασικές σχολείες. Τα άτομα που συμμετείχαν στις έρευνες είχαν μια θετική στάση απέναντι στη τεχνολογία, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή τη διάγνωση της μαθησιακής δυσκολίας. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες βρήκαν τη τεχνολογία της υπαυξημένης πραγματικότητας ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, αλλά και πολύ βοηθητική, καθώς οπτικοποιούσε τις έννοιες, κάνοντάς τις σαφείς και κατανοητές για όλους τους μαθητές. Απαιτείται βέβαια περαιτέρω διερεύνηση στο συγκεκριμένο πεδίο, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες και να είμαστε σε θέση να βγάλουμε συμπεράσματα. Οι μελέτες που θα πραγματοποιηθούν πιθανόν αποτελέσουν και το έναυσμα για την πλήρη ενσωμάτωση της υπαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Επίσης, θα πρέπει να μελετηθεί η ευχρηστία της υπαυξημένης πραγματικότητας και με τις κατάλληλες βελτιώσεις να καταστεί αποδεκτή από όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.